Είχα την ευκαιρία σήμερα να επισκεφθώ έναν από τους πυλώνες του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, το Νοσοκομείο του Ευαγγελισμού, και να ενημερωθώ για την πορεία της επιδημίας του κορονοϊού. Η κατάσταση είναι κρίσιμη. Τον τελευταίο μήνα είχαμε στη χώρα το 50% των κρουσμάτων από την αρχή της πανδημίας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έχουμε μία ανησυχητική εξάπλωση του ιού σε κλειστές δομές, οίκους ευγυρίας, δομές μεταναστών, και προφανώς η επιβάρυνση του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι αυτή την ώρα πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με αυτή που είχαμε στην πρώτη φάση της πανδημίας. Είναι προφανές ότι δεν μείναμε ασφαλείς παρά τις μεγαλοστομίες της πρώτης περίοδου, και υπάρχουν σαφέστατες ευθύνες, ιδίως στο άνοιγμα του τουρισμού, στο άνοιγμα της οικονομίας. Όμως το κρίσιμο και η μεγαλύτερη ευθύνη όλων των ευθυνών είναι ότι δεν αξιοποιήθηκε αυτός ο χρόνος προκειμένου να ενισχυθούν τα δημόσια νοσοκομεία, η πρωτοβάθμια φροντίδα, προκειμένου να ενισχυθεί η πρώτη γραμμή της μάχης. Χειροκροτούσαμε τους νοσηλευτές και τους γιατρούς. Άλλοι μέσα από την ψυχή μας, άλλοι όμως υποκριτικά. Διότι το καλύτερο χειροκρότημα τούτη την ώρα θα ήταν η ενίσχυση σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που σήμερα είναι 5% μικρότερος ο αριθμός μόνιμων και έκτακτων εργαζόμενων στο ΕΣΥ από ό,τι ένα χρόνο πριν. Και είμαστε σε συνθήκες πανδημίας. Σε κανένα νοσοκομείο δεν υπάρχει προσέγγιση του οργανισμού, δηλαδή των προβλεπόμενων θέσεων σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Γι' αυτό χρειάζεται τώρα άμεση προκήρυξη 15.000 θέσεων μόνιμων σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Χρειάζεται τώρα να μην γίνει καμία απόλυση επικουρικού προσωπικού το επόμενο διάστημα. Χρειάζεται τώρα να επιταχθούν οι μονάδες εντατικής θεραπείας του ιδιωτικού τομέα. Χρειάζεται τώρα να υπάρξει πρόνοια ώστε να γίνονται τεστ δωρεάν σε όλον τον πληθυσμό, όχι από ιδιωτικά κέντρα, αλλά από τα δημόσια ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια. Η πρόνοια ενίσχυσης της δημόσιας υγείας και του κοινωνικού κράτους σήμερα είναι επιτακτική ανάγκη. Και αν ένα δίδαγμα μπορούμε να βγάλουμε από την πανδημία, είναι να την αξιοποιήσουμε ως ευκαιρία για να στηρίξουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, που πολύ φοβάμαι, αν συνεχιστούν έτσι τα πράγματα και με την εγκληματική αμέλεια που δείχνει η κυβέρνηση, πολύ γρήγορα θα επιβαρυνθεί και θα βρεθούμε σε οριακές καταστάσεις. Ας ελπίσουμε να τις αποφύγουμε. Και η ευθύνη δεν ανήκει στους πολίτες και στους γιατρούς, η ευθύνη ανήκει στην κυβέρνηση.